Και να είμαστε. Ο ΠΑΟΚ 24 ξεκινάει με μια κακή είδηση. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης δεν είναι πολύ διστακτικός για να έρθει στον ΠΑΟΚ. Αυτό αναγκάζει τον ΠΑΟΚ να αποσυρθεί από την αγορά του. Ενώ τα ξημερώματα υπήρχε η υπογεγραμμένη διαβεβαίωση του μάνατζερ του ότι ο παίκτης είναι ok. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει εν τέλει. Και αυτό που ο ΠΑΟΚ διέρευσε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, γιατί μιλάμε για δευτερόλεπτα, είναι πως αποσύρεται από την διαπραγμάτευση, από την αγορά του Δημήτρη Κουρμπέλη από τον Παναθηναϊκό. Κακή εξέλιξη. Με την κρίση πλέον να περνάει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος χρειαζόταν τα λεφτά και τους παίκτες. Και βέβαια, εμείς εκεί που ήμασταν υπερπλήρης, να μην αποκτάμε ένα χαφ το οποίο θα μας έκανε συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη δουλειά και χρήσιμη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η είδηση με το καλημέρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει και αν μπορεί να αλλάξει κάτι. Η διαρροή είναι επίσημη από τον ΠΑΟΚ, αποσύρεται από την μεταγραφή του Δημήτρη Κουρμπέλη, ενώ τα πάντα είχαν ξεκαθαρίσει πριν από λίγες ώρες. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι το γεγονός, αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε άμεσα με το που πήγαμε στο στούντιο. Και τώρα ο ΠΑΟΚ το μόνο που καλείται να περιμένει σήμερα, εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη τελευταία στιγμής, είναι τον Μουλέν, ο οποίος αναμένεται σε λίγο στην Αθήνα και από εκεί στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η είδηση. Του Μουλέν δεν χαλάει, όχι, στον δρόμο είναι, έρχεται. Βέβαια η εμπειρία μου λέει ότι όσο δεν υπάρχουν υπογραφές δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Από την πλευρά μας προσπαθήσαμε τόσες μέρες να κάνουμε τους χαζούς με τον Κουρμπέλη. Εντάξει, άλλοι συνάδελφοι το χειριστήκαν αλλιώς. Ήταν μια πολύ ευαίσθητη περίπτωση και αποδεικνύεται μέχρι το 90. Εγώ προσωπικά στεναχωριέμαι, γιατί ξέρω πόσο κλειδώναμε κάποια πράγματα αν ερχόταν και ο Πελοποννήσιος Χαφ. Αλλά όταν πολλές φορές φτάνει μια κατάσταση 31 του μηνός, καταλαβαίνετε όλοι ότι υπάρχουν οι κίνδυνοι ανά πάσα στιγμή να συμβεί το παραμικρό και να χαλάσει. Αυτή είναι η είδηση λοιπόν, όπως είδε το ΠΑΟΚ και Δημήτρη Κουρμπέλη. Δεν υπάρχει κάτι να πούμε παραπάνω, εκτός του ότι όταν ένας παίκτης είναι διστακτικός δεν μπορείς να είσαι στο παρακαλυτό. Η άλλη ανάγνωση βέβαια είναι ότι σε όλο αυτό το διάστημα που ξέραμε όλοι και κάναμε τους χαζούς να διαπραγματεύεται το ΠΑΟΚ με τον Κουρμπέλη, θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός που να ψήνει τον Κουρμπέλη. Αυτή είναι όλη η κατάσταση. Δεν πειράζει, τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πώς σχολιάζεις, Δημήτρη? Λοιπόν, ναι, έπαινε πολλές σημειότητες με την υπόθεση του Μολέδο, όπως και να το κάνουμε, έστω και με τα χρονικά λίγο πιο σφιχτά κτλ. Σωστά, όλος ο κόσμος από το πρωί, από χθες τα μεσάνυχτα, που υπήρχε αυτή η πληροφορία για την προφορική συμφωνία, κρατούσε την επιφύλαξη και λέγαμε μέχρι και πριν από λίγο ας μπει στο αεροπλάνο. Δεν μπαίνει, κάνει τον δύσκολο, θέλει κάτι άλλο. Ό,τι και να ισχύει, όποια και να είναι δικαιολογία από τον Κουρμπέλη, δείχνει μια διστακτικότητα και ο ΠΑΟΚ αποσύρει το ενδιαφέρον του. Τώρα, από την άλλη, είναι ουσιαστικό, είναι πίεση και προς τον Παναθηναϊκό να τον αναγκάσει. Αλλά και άμα δεν θέλει τώρα, τι να τον αναγκάσει. Άμα δεν θέλει και να είναι αρνητικός, τι. Όχι, και μια διαπραγματεύση που γίνεται και στο 90, μπορεί να σου πει ο Κουρμπέλης, τι, θα βγει με τον Παναθηναϊκό, ωραία. Πόσα μου δίνει εμένα, 600? Ένα εκατομμύριο, δεν έχουμε. Υπάρχει και ένα δημοσίευμα βέβαια που πηγαίνει προς Σαμπτόρια. Ναι. Το πιο μεγάλο πρόβλημα το έχει Παναθηναϊκός. Το πιο μεγάλο πρόβλημα το έχει Παναθηναϊκός. Είναι στον αέρα φυσικά το θέμα των τριών παιχτών του ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, παρότι ο Κάτσης στα γραφεία της Παναθηναϊκός, είναι στον αέρα και αυτό. Ο Παναθηναϊκός είναι σε μεγάλη αναστάτωση και πιέζει τον Κουρμπέλη να πει το ναι. Αυτό ισχύει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν όλο αυτό το σκηνικό δείχνει αστείο ή όχι. Είναι πραγματικότητα πάντως. Είναι πραγματικότητα. Πολλές σημειώτες με τον Μολέδο και ό,τι συνέβη με τον Βραζιλιάνο, ο οποίος όμως είχε προσυμφωνήσει, είχε πάρει τις αποφάσεις του. Άλλη κατάσταση.
Απλά πάλι κάπως έτσι πήγε και στο τέλος ο ΠΑΟΚ αποσύρθηκε. Επαναλαμβάνουμε, πριν από λίγα λεπτά ειδοποιήθηκαν όλοι ότι τέλος, ο ΠΑΟΚ δεν συζητάει, τα αποσύρει όλα και δεν ενδιαφέρεται για τον Κουρμπέλη. Αυτό ισχύει, 12 και 5, 12 και 10, το μεταφέρουμε. 12.30 μπορεί να ισχύει κάτι άλλο, αλλά η ουσία είναι ότι, κοίτα, από την αρχή ο Αποστολόπουλος που δεν έχει καμία καλή σχέση με τον ΠΑΟΚ, ο μάνατζερ του, παλεύει. Του Χρυστοδουλόπουλου. Ναι, είναι ο γνωστός Χρυστοδουλόπουλος που τον πήγε στη Λίβερπουλ. Από τότε δεν έχουμε κάποια σχέση με αυτό. Να φτιάξαν σε κάποια φάση στη διάρκεια. Πάντα αντιπαθούσε τον ΠΑΟΚ συγκεκριμένος. Αυτός τι στόχο έχει? Να διαλυθεί ο Παναθηναϊκός και να πάρει τον Κουρμπέλη ελεύθερο για να κάνει μια πιο ευνοϊκή δουλειά το καλοκαίρι με αυτόν προς το εξωτερικό. Η ουσία είναι ότι αν ο ίδιος ο παίκτης δεν είχε ψηθεί ότι έχει προοπτική στον ΠΑΟΚ και μπλα μπλα μπλα, τι να κάτσουμε να πούμε εμείς τώρα, τι. Ο ΠΑΟΚ έτρεχε παράλληλα αυτή την υπόθεση με την υπόθεση του Μουλέν, ή προέκυψε του Μουλέν και την προχώρησε ο ΠΑΟΚ. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έφτασε κάποια στιγμή τα ξημερώματα να έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Μουλέν και τη Λέγκια και να πάρει και το OK για τον Κουρμπέλη. Εκεί ο Σαββίδης είπε ότι OK, δεν χαλάει το ενός και τους δύο, θα τους αποκτήσουμε. Κοίτα, ο Μουλέν είχε αποκτηθεί όταν είχε αποκτηθεί. Είχε συμφωνήσει και ερχόταν, είχε βγάλει εισιτήρια και ερχόταν Ελλάδα. Όταν ο Παναθηναϊκός δέχτηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ. Εκεί λοιπόν ο Ιβάν λέει. Και ο Κουρμπέλης προφορικά. Και ο Κουρμπέλης προφορικά, ναι. Α, όχι, όχι. Με έγγραφη. Ο μάνατζερ. Ο μάνατζερ του εγγράφος. Αποδέχτηκε, ναι. Ναι. Εννοείται ότι αυτός ο μάνατζερ και τον Μπέλε να φέρει, δεν θα κάνετε δουλειά μαζί του, εντάξει. Η ιστορία παραλαμβάνεται με αυτό, να. Η ουσία είναι ότι. Ενώ ο ΠΑΟΚ δεν είχε σκοπό να πάρει δύο χαφ. Από τη στιγμή που ο Κουρμπέλης και ο Παναθηναϊκός αποδέχτηκαν την πρόταση του ΠΑΟΚ, μάλιστα ο ΠΑΟΚ την ανέβασε έτσι απλά. Έφτασε στον 1,5. Έγινε η δουλειά. Στάθηκαν εγγράφως όλα τα απαραίτητα, ό,τι χρειαζόταν για να δεσμευτούν όλες τις πλευρές και ξαφνικά ξεδεσμεύτηκαν. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Τιμπό Μουλέν, τον 28χρονο χαφ που έπαιζε στη Λέγκια. Ο ΠΑΟΚ περιμένει τον Μιχόγεβιτς, τον 21χρονο στόπερ της Σεράγεβο. Συζητήθηκε από το πρωί το θέμα των παικτών Μιστακίδη, Κάτσε, Κωνσταντινίδη, οι οποίοι και αυτοί είναι σε δύσκολη θέση. Λέγαμε για τον Παναθηναϊκό, μας ενδιαφέρει πιο πολύ τα του ΠΑΟΚ. Τα τρία παιδιά είναι. Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για αυτό που περνάνε. Δεν είναι θύματα, μία, πάνω μία, είναι θύματα της όλης υπόθεσης. Και είναι παιδιά του ΠΑΟΚ, δεν είναι κανένας τυχαίος που περνάει απ' έξω. Τέλος πάντων. Άρα η μέρα συνεχίζεται. Μεταγραφές σίγουρα θα γίνουν. Ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει χαφ με πιο επιθετικές δημιουργικές αρετές. Εδώ είναι το ρυθματικό, γι' αυτό θέλαμε τον Κουρμπέλη όλοι. Ότι θέλαμε έναν παίκτη λίγο πιο 6-8 παρά 8-6. Ο Μουλέν είναι πιο πολύ 8-6. Πολύ καλύτερος δημιουργικά από τον Τζίμιρο, χειρότερος ανασταλτικά. Αυτό μας λένε όλοι όσοι τον παρακολούθησαν. Του ποδοσφαίρου άνθρωποι, όχι τον είδε ο φίλος μου στην τηλεόραση και έβγαλε ένα συμπέρασμα. Ωραία. Το νεαρό στόπερ που είναι και για το παρόν, αλλά πιο πολύ μια επένδυση για το μέλλον, περίπτωση Τζίμιρο δηλαδή, πολλές ομοιότητες με τον Βόσνιο Χαφ που είχε πάρει τότε ο ΠΑΟΚ και πράγματι άξιζε και προσέφερε στον ΠΑΟΚ. Σχετικά φτηνή περίπτωση, ας πούμε φτηνή για τα δεδομένα πλέον του ΠΑΟΚ, με μικρότερο ρίσκο δηλαδή. Από χθες ισχύει φυσικά η συμφωνία με τον Χατσερίδη για το καλοκαίρι και μετά. Και περιγράφουμε όλο αυτό το σκηνικό με τον Κουρμπέλη που πράγματι αποδείχθηκε και αυτό δύσκολο και σκηνικό με πολλές ομοιότητες με αυτές του Μολέδο. Όλοι όσοι πίστευαν ότι τελικά δεν θα ευρεθεί λύση, προς το παρόν δικαιώνονται. Μέχρι τις 8 έχουμε ναι. Λίγο χρόνο βέβαια. Μόνο αυτό το μπέρδεμα που υπάρχει. Οι τελευταίες μέρες μεταγραφών στον ΠΑΟΚ παραδοσιακά είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία που ένα πανηγύρι
το οποίο δεν έχει καμία ποδοσφαιρική άβρα, αλλά επί της ουσίας παλεύεις να καλύψεις. Για ακόμα μια φορά αποδεικνύεται ότι ο ΠΑΟΚ του Σαββίδη έχει μεγάλη διάθεση, έχει μεγάλους στόχους, έχει χρήματα, έχει έναν μεγαλομέτωχο ικανό για τα πάντα, αλλά δεν έχει σχέδιο, δεν έχει πρόγραμμα και πάντα τρέχει τελευταίες μέρες να κάνει ό,τι είναι δυνατόν, όποια τρέλα, για να καλύψει το έλλειμμα προγραμματισμού που παρατηρείται όλη την προηγούμενη εποχή. Και όταν δουλεύεις έτσι, σαφώς κάνεις και μεγάλα λάθη, χάνεις και χρόνο, και χρήμα, και επικοινωνιακά χρήματα βεβαίως χάνεις, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα του Σαββίδη. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να χάνει χρήματα μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να γυρίσει σε 5 χρόνια να μου πει έβαλα 300 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Εσύ το λες αυτό γιατί συμπαθείς την Κοντζάραβα και συμπάσχεις μαζί. Συμπάσχω με τη Μαρία, την αγαπημένη μου. Εμάς δεν μας. Εμένα με απασχολεί. Δεν γουστάω να μου πει κανείς μετά ότι έβαλα 300 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Ναι, ρε φίλε, τα 300 εκατομμύρια θα μπορούσε να είναι 100 όμως. Και να έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να φρόντιζες να έχεις τους ανθρώπους εκείνους κατάλληλους που θα σε οδηγούν σε άλλους δρόμους πιο εύκολους, πιο ποδοσφαιρικούς και όχι εδώ που σε οδηγούν τώρα. Καλά, τι να οδηγήσουν αυτοί. Αυτοί δεν μπορούν να οδηγήσουν τα μάξι τους. Θα οδηγήσουν τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε εδώ για κωμωδία. Ανθρώπους που ο ΠΑΟΚ έχει μια συγκεκριμένη τακτική για τον Κουρμπέλη και πάνε και πάλι και ρουφιανεύουν τον ΠΑΟΚ προς όφελός τους για να έχουν καλή αντιμετώπιση στα δύσκολα. Προσωπική πολιτική. Αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά θα έρθει η ώρα. Ανθρώπους οι οποίοι εδώ και 2 χρόνια δεν έχουν αφήσει τον ΠΑΟΚ να ανακοινώσει μεταγραφή. Δηλαδή μιλάμε για ρουφιανιά πρώτου βαθμού. Θα έρθει η ώρα. Τι θα έρθει η ώρα, δεν τα ξέρουν. Ναι, ναι. Δεν μπροστά του τα κάνει. Τι δεν τα ξέρουν. Στο μεταξύ με όλο αυτό το σκηνικό. Πώς ξεκίνησε και πότε. Έφτασε στην Αθήνα για την ΑΕΚΟ Χουλτ. Η ΑΕΚ που. Καλά, η ΑΕΚ είχε πάει και για το Χουλτ πριν τη δήλωση με τη Σανίδη ότι ναι. Εγώ δεν θα πάρω παίκτη από προσφυγή. Okay. Έγινε και αυτό. Είναι μια από τις τελευταίες εξελίξεις μεταγραφικές. Για τον ΠΑΟΚ μας ενδιαφέρει αυτό που συμβαίνει. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, είναι πάρα πολύ σύνθετο. Πραγματικά καταλάβαμε από όλους και εμείς το ίδιο αίσθημα είχαμε για τον Κουρμπέλη από το πρωί ότι αν δεν τον έβλεπες στο αεροπλάνο ή στα γραφεία του ΠΑΟΚ είχες αυτή την αίσθηση ότι μπορεί και λόγω του τι προηγήθηκε το ότι μπορεί να και να χαλάσει και το διαπίστωσαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Υπάρχει άνθρωπος του ΠΑΟΚ στην Αθήνα που θα έπρεπε να πήγε εκεί για να τους πάρει το χέρι, για να το διασφαλίσουν και αυτό. Παρ' όλα αυτά, ο παίκτης δεν πείθεται. Ναι, γιατί ο παίκτης δεν έχει μιλήσει με κανέναν μέχρι σήμερα. 9 μεταγραφή ενός παίκτη που έχει προοπτική. Πας εκεί, τον χαϊδεύεις, τον κάνεις, τον ψήνεις. Είμαστε αυτό, κάνουμε αυτό, έχουμε αυτό το στόχο. Αυτός είναι ο ρόλος σου στην ομάδα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. 24, δεν είναι 30. Να του πεις πάρε 800 κέρα. Αυτή είναι η εξέλιξη. Δεν ξέρουμε αν ο Παναθηναϊκός που έχει το πιο μεγάλο πρόβλημα και είναι στα πρόθυρα της διάλυσης πραγματικά καταφέρει κάτι να κάνει να το ορμπήσει. Εκεί τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ και αν επιστρέψει για ένα παίκτη που το παίζει δύσκολος. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Καλός παίκτης είναι. Κολοτούμπες σε τέτοια θέματα. Ναι, καλός παίκτης είναι βεβαίως. Χρήσιμος σε πολλές θέσεις πράγματι. Αλλά και αυτός έχει μια τακτική και μια και δεν είναι αποφασιστικός στις κινήσεις του και δεν θέλει, δείχνει να μην θέλει να υπογράψει. Λοιπόν, ναι, είναι πολλά τα μηνύματα, υβριστικά θα λέγαμε, για τον Κουρμπέλη και τα λοιπά. Γράφει ένας φίλος 107, ευτυχώς γλιτώσαμε το έγκλημα της συνιδιοκτησίας Μιστακίδη. Και αυτό ήταν μια σύνθετη περίπτωση που πραγματικά ακούσαμε 10 διαφορετικές εκδοχές. Περιμέναμε να δούμε τη υπογραφή για τον Μιστακίδη που όλοι επίσης συμφωνούμε γι' αυτό. Εκτιμούμε ότι είναι τεράστιο περιουσιακό στοιχείο της ΠΑΕΠΑΟΚ και ένας ποδοσφαιριστής με πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές προοπτικές. Τώρα δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι θα γίνει το οτιδήποτε χωρίς να πάω να έχει την κατάσταση στα χέρια του. Ναι, δηλαδή είναι στον αέρα. Είναι στον αέρα το συγκεκριμένο θέμα των τριών παικτών. Πώς θα το δει ο ΠΑΟΚ αν δεν πάρει τον Κουρμπέλη, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω πάντως ο Λουτσέσκου να έχει αύριο στην προπόνηση καμιά 42 παίκτες. Έτσι όπως πάει το πράγμα. Ναι.
είναι η απόδειξη αυτού που λέγαμε νωρίτερα. Ο ΠΑΟΚ για να πάρει παίχτη έχει το Σαββίδι που πληρώνει και παίρνει και δεν έχει κανένα να διώξει ποδοσφαιριστές. Ας πάει ο Σαββίδης να το κάνει και αυτό. Πόσα δες μπρίκεις εσύ 300, να φύγεις πάρ' 300. Αφού δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ας το κάνει και αυτό ο Σαββίδης. Έλα, εντάξει, τώρα, εντάξει, αυτή έχει γίνει κωμωδία τώρα και μόνο εμείς τα λέμε. Άστο τώρα, εντάξει. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πούμε, δεν ξέρει τη δουλειά, είναι ξεκάθαρο. Προπονητής είναι πύραυλος βέβαια μαζί του, το έχεις καταλάβει πιστεύω. Πάμε παρακάτω. Τι παρακάτω, είναι λεπτό προς λεπτό. Τι να πάμε, τι να πεις, δεν έστειλε τον Μπρίκιτς, δεν έστειλε τον Λεβέκο, δεν έστειλε τον Λέοβατς. Ότι δεν βρήκε ομάδες για δανεισμό παιδιών που δεν θα πάρουν συμμετοχή. Ότι κλείσαμε πάλι παίκτη 31 του μηνός. Ο Σαββίδης τι. Τι να πεις. Σαββίδης τι. Που... τον Άμπαλο που τον αποθεώνουν επειδή ρουφιανεύει. Αυτό τον ΠΑΟΚ θέλετε. Αν θέλετε αυτόν τον ΠΑΟΚ πείτε μου. Όλοι σας. Όλους σας. Μετά από συντονισμένες ενέργειες. Ποιες συντονισμένες ενέργειες γελάντα τσιμέντα ρε, μαζί μας. Μας κορυδεύει όλη η πιάτσα. Με τον Άμπαλο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Θα μείνουμε βεβαίως στην περίπτωση του Μουλέν, που είναι μια νέα περίπτωση. Είναι ξένος παίκτης. Δεν έχουμε άποψη γι' αυτό. Πρέπει να μάθουμε στοιχεία. Τι παίζει, τι κάνει, ο ρόλος του, τα συν, τα πλην. Έρχεται ο ποδοσφαιριστής. 1,3 εκατομμύρια η αγορά από τη Λέγκια, τριετές συμβόλαιο. Εντάξει, παίκτης εργαλείο με 95% συμμετοχών 90 λεπτά στην καριέρα του από ό,τι έχω δει. 90-95% ήταν 90 λεπτά. Χρονιές στο Βέλγιο με πολλές ασίστ. Μία χρονιά σε Λίγκ Εν, με την Γκαέν. Μετά έπαιξε Λίγκ Ντε βασικός πάλι κτλ. Πήγε στο Βέλγιο, έκανε πολύ καλό όνομα με τη Μουσκρόν. Με την Μπέβερεν. Με την Μπέβερεν, συγγνώμη. Και σε μια χρονιά που είχε σαν κεντρικός χαφ 5 γκολ 10 assist, τον πήρε η Λέγκια και εκεί είναι βασικός και αντικατάστατος. Το οχτάρι που... οχτάρι, ποιο οχτάρι είναι από εξάρι. Ναι, το οποίο πρότεινε ο Μίχελ, προφανώς ικανοποιεί τον Λουτσέσκο όπως περιέγραψε τα χαφ τα οποία θέλει. Ο Λουτσέσκο έφτασε σε κάποια φάση να πει πάρτε μου έναν να τελειώνουμε, δηλαδή εκεί ήτανε. Ναι, πάρε αυτόν είπε, εντάξει, έστω. Πάρτε μου κάποιον. Και για την περίπτωση του νεαρού Βόσνιου. Ο νεαρός Βόσνιος, πολλές ερωτήσεις. Γιατί όχι ένας νεαρός Έλληνας όπως ο Μιχάη. Θα σου πω εγώ τι έγινε με αυτό. Είναι οικονομικό το θέμα. Τι οικονομικό, ρε. Είναι πιο φθηνός. Ωραία. Εγώ σου λέω ότι ο Μιχάη σου έχει δείξει ποιος είναι. Ναι. Σε αποτέλεσμα απογονίζεσαι. Εντάξει. Ο μάνατζερ του Τσίμινοτ που σου φέρε τον. Μιχόγεβιτς. Τον Μιχόγεβιτς. Ωραία. Από την πρώτη μέρα που στο Τσίμιο μέχρι σήμερα προσπαθεί να τον πουλήσει. Μέχρι την... εντάξει. Ναι. Συνεχίζει λοιπόν να κάνει δουλειέ μαζί του. Ενώ έχει ένα παιδί το οποίο μπορεί να χτίσει τη λαχοκουκαλιά σου για 10 χρόνια. Δεν σου λέω να τον πουλήσει. Και το πρόβλημά σου είναι να θα δώσει 300 ή 1 εκατομμύριο. Ήσουν έτοιμο να δώσει το Παναθηναϊκό 2 εκατομμύρια μαζί με του δανεισμού για να πάει στο Κουρμπέλι. Τα 700.000 το θυμήθηκε. Αφού ο Μιχάη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είναι καλύτερος παίκτης. Λοιπόν, από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού βγαίνει ότι ο μάνατζερ του Κουρμπέλη και ο ποδοσφαιριστής λένε ότι θέλουν να πάνε Σαμπτόρια και ότι θα έρθει η πρόταση από την Ιταλική ομάδα. Αυτό λέει από την πρώτη στιγμή, ρε. Και δεν έχει φτάσει τίποτα. Μιλήσαμε με το Φρέιτας εμείς όταν το βγάλαμε το θέμα αυτή. Ο Φρέιτας είναι ο πρώην τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού και κολλητός του δικού σου, του κολλητού. Ωραία. Μάθαμε από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει πρόταση Σαμπτόρια. Αυτό τους λέει κάθε τρεις και λίγο. Θα έρθει. Ο στόχος του. Αυτό λέει εδώ και μια εβδομάδα. Ναι. Ο στόχος του είναι αυτός που σου είπα. Να αφήσει τον παίκτη ελεύθερο το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός γιατί έσκασε ή να μας κάσει νωρίτερα για να τον πάει ελεύθερο να πάρει την προμήθεια. Στον Ολυμπιακό. Και αυτό γίνεται. Παρά 25 πήγε η ώρα. Αυτές είναι οι μεταγραφικές υποθέσεις. Αυτές είναι οι μεταγραφικές εξελίξεις μέχρι και τώρα. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο στο ΠΑΟΚ 24. Τελευταία ημέρα Ιανουαρίου, τελευταία ημέρα μεταγραφών. Με πολλά και σημαντικά θέματα να τρέχουν ταυτόχρονα για τον ΠΑΟΚ, όπως συνηθίζεται τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών. Τον Γάλλο, τον Τιμπό Μουλέν, ο ΠΑΟΚ
τον περιμένει, και πιο συγκεκριμένα ο Λούμπος Μίχελ τον περιμένει στην Αθήνα, ώστε εκεί να πέσουν οι υπογραφές, αφού η άφηξή του ήταν για την Αθήνα. Έτσι πάει πάω και Αγάπη Γαβριλίδου είναι εκεί να μας πει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, τι γίνεται. Αγάπη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα από την Τούμπα. Προς το παρόν τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη έχουμε δει εδώ. Να μπαίνει ή να βγαίνει. Να μπαίνει, να μπαίνει. Να μπαίνει στα ραδιοφωνικά. Έχει δει γραφεία σήμερα, Δημητράκη, στο το πρωί. Ναι, από την άκρη δεν πέρασε λίγο. Το παιδί αυτό. Ήρθε πριν από λίγο εδώ, πριν από περίπου 10 με 15 λεπτά. Ανέβηκε πάνω φυσικά χωρίς να μπορεί να πει ακόμη κάτι. Ναι, να πει, ναι, θα έχει σημασία βγαίνοντας τι θα πει και ναι, πού ναι, κατάληξε ναι, το θέμα. Δηλαδή. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και έχει μεγάλη περιέργεια όλοι μας. Τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ με τους ποδοσφαιριστές τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Πραγματικά είναι το ερώτημα. Των ωρών, γιατί των ημερών δεν μπορούμε να πούμε, αλλά των ωρών σίγουρα. Ναι, ήταν να πάνε επί Μολέδο, ήταν να πάνε χωρίς Μολέδο, ήταν να πάνε με κουρμπέλι, θα είναι να πάνε και, και χωρίς κουρμπέλι τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτό είναι το ερώτημα. Από εκεί και πέρα, κάτι άλλο δεν υπάρχει, δεν έχει έρθει κάποιος άλλος εδώ ακόμη. Γενικά, επικρατεί μια ηρεμία ακόμη στα γραφεία, αλλά αν και νομίζω ότι είναι νωρίς, γι' αυτό ίσως. Ο Μιστακίδης δεν εμφανίστηκε καθόλου. Δεν, όχι, δεν έχει εμφανιστεί ακόμη. Γιατί και ο Κάτσε και... είναι στην Αθήνα ήδη. Αυτό περιμένουμε, κυρία, στο Μιστακίδη περιμένουμε να δούμε. Ο Κάτσε πιστεύει ότι έχει φτάσει σε Μάιλσελ Μπόνου στο Μίχελ. Υπάρχει ένα διαγωνισμό στην Ετζιάν, από ό,τι ξέρω. Ποιο θα κάνει τα περισσότερα μίλια αυτό το διάστημα. Ο Κάτσε ταλαιπωρείται. Κοντεύει ο Κάτσε, νομίζω. Και αυτό που είναι άδικο, αλλά. Τι να πεις, έτσι, ας πρόσεχε. Είδατε, εκεί είναι ακόμα η ιστορία των ταλαιπωρεί. Εντάξει, και μόνο να σκεφτείτε ότι χθες το πρωί πήγε εκεί, προγύρισε. Ναι. Με ό,τι έγινε εκεί. Και σήμερα Αθήνα. Εκεί μία ομάδα έκανε, θα λέγαμε, παρασύρθηκε ή τέλος πάντων αποδέχθηκε τις πιέσεις των οπαδών και δεν συμφώνησε με ένα ποδοσφαιριστή. Γίνονται και αυτά. Ομάδα που θα σου πει ότι πολύ μεγάλη. Για ακραίες. Ναι, ναι. Αυτό. Για παίκτη που φυσικά δεν έχει σχέση με όλα αυτά, αλλά έχει στιγματιστεί. Γιατί μια εικόνα, είπαμε ότι γράφει ιστορία. Ωραία, αγάπη, περιμένουμε βγαίνοντας να μάθουμε τι για τον Κωνσταντινίδη. Ναι, τι θα έχουμε από τον τι αποφασίστηκε. Και αν θα δούμε και στην πορεία και τον Μιστακίδη εδώ, γιατί το περιμένουμε και αυτό τώρα. Ωραία, ωραία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και στο ρεπορτάζ. Και μην τυχόν έρθει και ο Μιχόγιοβιτς στην πορεία της, που θα έρθει στην πορεία της ημέρας. Αυτό θα μπορούσαμε να το υπογράψουμε με πτήση. Κάποιος πρέπει να περάσει και τα ιατρικά για τα μάτια του κόσμου. Ο γιατρός εδώ είναι. Εδώ είναι. Επέστρεψε. Νομίζω εδώ ήταν. Από το συνέδριο της UEFA. Ναι, νομίζω εδώ είναι. Κύριος Παπακώστας. Έχει και άλλους γιατρούς σε πόλη, από θυμάμαι πάντως. Ο ΠΑΟΚ. Ναι, ρε, αγόρι μου, εντάξει. Υπογραφή θα βάλει. Υπογραφή θα βάλει, αλλά μπορεί και το τυπικό να κάνει. Ναι. Να μπορεί να πάει και σε άλλους γιατρούς. Πάμε να δούμε κάποια μηνύματα για ό,τι συμβαίνει αυτές τις τελευταίες ώρες με τα γραφικά, με μια ημέρα που θυμίζει πολύ την 31η Αυγούστου, τότε που ο ΠΑΟΚ και πάλι έτρεχε και έκανε τις μεγάλες κινήσεις με τον Βιερίνια, με τον Ζαμπράνο. Βιερίνια που δεν τον ήθελε τον Βιερίνια, Δημήτρη μου. Ναι, με τον Ζαμπράνο, με τον Μαουρίτσιο, την πρώτη τελευταία μέρα. Λοιπόν, δεν πειράζει, δεν θα παρακαλάμε τον Κουρμπέλι Τζέραρ, τον κάναμε. Για το άλλο θέμα που θέτεις, καλημέρα, λέει, πολλοί λαογραφικοί σύλλογοι δυτικών συνοικιών θα είναι στα μουσεία των Ιωαννίνων. Αν επιχειρήσουν να μπουν στο γήπεδο 5, 6, 7, 8 χιλιάδες φιλάθλοι, δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Δύσκολα θα είναι. Δεν έχει ticket pass. Με εισιτήριο οποιοδήποτε μπορεί να μπει στο γήπεδο. Αυτό σου λέω. Άμα δεν έχει κάποιο εισιτήριο είναι το πρόβλημα. Ωραία. Είναι πολύ δύσκολο να έχουν όλοι αυτοί εισιτήριο. Κλείσε, βρε, αγόρι μου, από το ίντερνετ τώρα. Αυτό, 10 ευρώ ναι. Είναι. Μα ηχορητικό, εντάξει. Τι, με εισιτήρια βεβαίως, όποιος μπορεί θα μπει. Ντου και τέτοια με γίνουν γιατί είμαστε δύσκολα, τίποτα άλλο. Ναι, δεν θα εκτεθεί καμία τιμωρία στο ΠΑΟΚ Λάρισα. Δεν προλαβαίνει. Αυτό για να έχουμε το. Ενημερωτικά, έτσι δεν ναι, ναι. Λέμε σε κανένα τίποτα. Ενημερωτικά. Στατιστικό είναι το θέμα. Λοιπόν, γρήγορα κάποια ακόμα μηνύματα. Δώσ' τους τον Ατρόμητο, λέει, και πάρε τον Μάντσον, αφού θέλουμε πιο αμυντικό εξάρι. Όχι, δεν είπαμε εμείς ότι θέλουμε πιο αμυντικό εξάρι. Ο ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου έχει πει ότι θέλει πιο επιθετικά χαφ. Δεν είπε αυτό, ρε εσύ. Τι είπε? Είπε ότι θέλει 6-8.
Το πρόβλημα στην προηγούμενη περίπτωση, αγόρι μου, είναι ότι ο Μουλέν είναι καλός δημιουργικά, πολύ καλύτερος από τον Τζίμιρο. Mm-hmm. Αλλά έχει περισσότερη ένταση στα τρεξίματά του, αλλά δεν έχει το αμυντικό χάρισμα του Τζίμιρο. Δεν έχει τα κλεψίματα. Που δεν το λες και χάρισμα, εντάξει. Τι. Το πάλεψε ο Τζίμιρο, βελτιώθηκε. Το πάλεψε, αγόρι μου. Το δυνατό του κομμάτι ήταν αυτό. Λοιπόν, μπαλόνια μας τα κάνανε με τον Κουρμπέλι, δεν είναι και ο Πογκμπά, ας πάει όπου θέλει, είναι πολλά τέτοια μηνύματα, οκ, okay, ναι. Τι έχει γράψει ο Σαββίδης, για να δούμε. Τι αναφέρει. Ένα κομμάτι του ΠΑΟΚ βέβαια έκανε προσωπική πολιτική και έδινε στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Οκ, okay, είναι δικό τους πρόβλημα. Ναι, αλλά θα πρέπει να το λύσουν σε κάποια φάση. Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε προφορική συμφωνία με τον Κουρμπέλι επίσημα σήμερα το πρωί. Ναι. Έτσι, σήμερα το πρωί επιβεβαίωσε αυτή την συμφωνία. Εννοείται, ο ΠΑΣ. Ναι, ναι, πες. Εννοείται ότι ξέρουμε ποιος είναι επίσημο ο Αποστολόπουλος, εντάξει. Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με το Λιμνιό. Πήγαν να την κάνουν και εκεί πέρα. Και τότε δεν την κάνανε. Γράφει φίλος ότι ναι, ο ΠΑΣ έκανε μαγιά. Έβγαλε εισιτήρια με διπλή τιμή για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ναι, έβγαλε διπλά εισιτήρια. Πακέτο, ναι. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον, και για τον Παναθηναϊκό. Γιατί εγώ θέλω να πάω μόνο για τον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ. Θα διαβάσουμε σε λίγο την ανακοίνωση του, του ΠΑΣ Γιάννενα. Κι άλλος φίλος γράφει για, για Κωνσταντινίδη και κάτσε να πάνε στον Ατρόμητο για να πάρει ο ΠΑΟΚ το Μάντσον. Ναι. Λοιπόν, αφού πήραν τον Μουλέν για μπροστά, από πού βγαίνει ότι ο Κουρμπέλης ήταν καλός δημιουργικά? Είναι πιο έξι. Και καλή πρώτη πάσα, δεν είπα που βγαίνει, φίλε, 100 φορές τον έχουμε δει. Και είναι πιο aggressive, είναι πιο δυνατός, είναι πιο γρήγορος. Έχει ένταση στα δεξιματά του, είναι Έλληνας. Δηλαδή, κουμπώνει απευθείας με τον Μαουρίτσο που χρειάζεται ένα τέτοιο παίχτη δίπλα του. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει. Μακάρι και μου λένε, και ο Μουλέν έχει ένταση στα δεξιματά του, απλά δεν είναι. Δεν είναι στο ανασταλτικό τόσο καλό. Να πούμε, μας ενημερώνει ο Χρήστος Αλτίδης για την ανακοίνωση Παϊάρη. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση και του Μπαστακού και του Πέτρου Κανακούδη. Δεν τον Πετράκη. Ναι. Και του Πέτρου Κανακούδη που θα παίξει και στον Άρη. Μετά τον ΠΑΟΚ και τον Ηρακλή. Και την Τρίπολη και την Πρωτανία. Και, και πολλές ομάδες και στη Φιλανδία. Λοιπόν, στην Αθήνα ο Μουλέν εκεί θα υπογράψει. Στη Θεσσαλονίκη θα έρθει και ο Μιχόγεβιτς. Για το Κουρμπέλι αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ. Έτσι κυλούν τα μεταγραφικά θέματα αυτή την στιγμή. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το μάτς με τα Γιάννενα. Με τον Μπέλκα να κάνει τη δοκιμή του με τη μάσκα. Θα δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα και αν θα παίξει με μάσκα, αν μπορεί, αν θα ρισκάρει χωρίς μάσκα. Ο Βελκαντουρί ίδιος πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, πέρυσι και φέτος. Καταρχάς είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης στη μία γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Μαζί να καλησπερίσουμε τον κύριο Πιότρ Κομιανίτσκι που θα μας βοηθήσει. Δεν ξέρω πού είναι τώρα ακριβώς, βέβαια. Για να τον καλησπερίσουμε. Πιότρ, good evening from Thessaloniki, from Greece. Δώστε λίγο Χρήστο πιο δυνατά γιατί δεν ακούει μάλλον. Νίκο ξανά. Πιότρ, good evening from Thessaloniki, from Greece. Hello, good evening. Λοιπόν, ας μας πει πρώτα απ' όλα, τι ξέρει για αυτή την υπόθεση. Έχει αποχαιρετήσει την Λέγκια ο Μουλέν, τι γνωρίζει για τη μεταγραφή, τις δικές του πληροφορίες. Πιότρ, the first question is about what you know about this, this transfer from, from Μουλέν. If he said goodbye to his teammates in Legia, what's your information? People tomorrow morning buy with friends and go to airport. He go to first flight to Germany and next to Athens. And today probably sign contract with PAOK. You said yesterday. No. He go
Today. This morning. Today, yes. Okay. Yes, okay. Morning, yeah. Μας λέει ότι πήρε το αποχαιρέτησε ουσιαστικά τους, την ομάδα και σήμερα το πρωί ξεκίνησε για Αθήνα και για Ελλάδα ενώ στο ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί στην Αθήνα θα φτάσει πράγματι. Ας μας πει, Νίκο, την άποψή του, τα προτερήματα, τα μειονεκτήματα του Μουλένου, όπως εκείνος τον είδε στη Λέγκια. Πιότρο, from the things that you know about Μουλέν, can you tell us something about his ups, his downs, what the key factors of his game? Okay. He's a midfielder, box to box. Very good pass, very good vision. Worst in defensive, but he's very good when Vadis Odigerofo played in Legia. This duet is one of the best in the Polish Ekstraklasa. Μας λέει ότι είναι ένας μέσος που παίζει box to box, έχει καλή πάσα, έχει καλή έτσι εικόνα του γηπέδου. Το όνομα του διδύμου δεν το έπιασα, για να μιλήσεις, που παίζει μαζί με την που παίζει μαζί του στη Λέγκια, αλλά λέει ότι το συγκεκριμένο δίδυμο είναι το καλύτερο στην Πολωνία, στο κέντρο. Το καλύτερο στην Πολωνία. Θα λέγει ότι το καλύτερο του στοιχείο είναι η δημιουργία, η οργάνωση του παιχνιδιού. Και αμυντικά πώς πάει. Ναι, αμυντικά είπα. Τέλος πάντων, πες. Πιότρο, the best factor of Moulin's game is the creativity, is more an offensive midfielder. And what about his defensive skills? Sorry. My question is if the best factor of Moulin's game is offense, and what about his defensive skills? Okay. You know, he played in Legia, it's number 8. Always he have another player who make defensive, but he haven't problem with with block of opponent or something. Μας λέει ότι παίζει σαν οχτάρι ουσιαστικά. Συνήθως έχει έναν ακόμα παίχτη δίπλα του, ο οποίος παίχτης έχει πιο αμυντικά καθήκοντα. Αλλά όπως τονίζει, είναι ένας μέσος ο οποίος δεν έχει κάποιο θέμα, μπορεί και να ακολουθήσει και στην άμυνα. Θα έλεγε ότι έχει ευχέρεια στο σκοράρισμα και στην τελική πάσα. Πιότρο, Μουλέν is a player that he can score, that he can make assists to his teammates. In honest, he don't often score goals. But they have many K passes. Not assists, but K passes, yes. Τονίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν σκοράρει πολύ, δεν έχει πάρα πολλές assists όπως μας είπε, αλλά έχει πολλές... Και οι πάσες είναι αυτές που δημιουργείται, οι πάσες κλειδί είναι αυτές που δημιουργούν ουσιαστικά υπεραριθμία ή προϋποθέσεις για φάση, και είναι ένα χαρακτηριστικό πράγμα που πρέπει να έχουν τα οχτάρια. Που αγωνίζονται σαν κεντρική δεν έχει δηλαδή, μας λέει, τελική πάσα, αλλά έχει η πάση τόσο πάντως στην επίθεση δημιουργούν αυτό που λέει και ο Σταύρος. Ναι. Ποια είναι η πληροφόρησή του, η Λέγκια ήθελε να τον παραχωρήσει, ήθελε να τον δώσει, ή είναι τα οικονομικά δεδομένα που τους αναγκάζουν να δώσουν τον παίχτη? Πιότρο, from what you know for this transfer, it was the desire of the player to go to PAOK, or Legia wants to sell him? A big wind in my place. I have a problem with heart. Can you repeat? The question is if was the desire of the player to go to PAOK,
or Legia wants to sell him. Okay. People want to change club few months ago, but Legia can't sell to him. And now we have the same situation because Tipo wants a new club. He have offered from Montreal Impact, from MLS. But I heard about this Tipo have a good contract in PAOK for 3 years. Okay. Μας λέει ότι ο Τίμπο ήθελε να αλλάξει ομάδα και πριν λίγους μήνες, τότε η Λέγκια δεν μπορούσε να τον πουλήσει. Τώρα ήταν μια ανάλογη κατάσταση, ήθελε ο ίδιος να φύγει, είναι πρόταση μια ομάδα του MLS. Και όπως είπε, μαθαίνει ότι θα πάρει ένα καλό συμβόλαιο από τον ΠΑΟ. Για 3 χρόνια. Μπορεί να μας μιλήσει για τον άνθρωπο όπως τον γνώρισε, για την προσωπικότητά του, έτσι, 2-3 πράγματα για τον Μουλέν, ίσως και εκτός γηπέδου, ή αν θεωρείται από τους ηγέτες, για παράδειγμα, της ομάδας. Piotr, what do you know about the personality of Mulen? Was he a leader of Legia? Is he a leader in and outside the field? Okay, leader? No. No leader. His personality is a chill guy who don't often speak. But the plus is. His English language. He learned English in last few months and because he won't talk with friends, but later absolutely no. Νομίζω είναι σαφής. Μας λέει ότι ηγέτης δεν είναι ένας ομαδικός παίκτης που δεν μιλάει πολύ. Δεν ξέρω αν αυτό εξηγείται από το άλλο που μας είπε παρακάτω, ότι μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήξερε ούτε αγγλικά, τα έμαθε στους προηγούμενους μήνες για να έχει καλύτερες εννοήσεις με τους παίκτες του στη Λέγκια. Κατά την εκτίμησή του, για να κλείσουμε, είναι μια πολύ καλή κίνηση. Για παράδειγμα, έφυγε από τη Λέγκια ο Πρίγιοβιτς και κάνει πολύ καλή πορεία στον ΠΑΟΚ. Είναι έτσι το ίδιο αισιόδοξο ότι θα γίνει αυτό και με τον Μουλέν? Piotr, do you think that this transfer of Mulen in ΠΑΟΚ is something like Πρίγιοβιτς, because Πρίγιοβιτς is going very well after the transfer from Legia here in PAOK? In my opinion, Thibaut can make a good duet with Alex, because he has good contacts in Legia. This out. Mm-hmm. Αυτό. Είχε καλή σχέση με τον. Με τον Πρίγιοβιτς στη Λέγκια, ο παίχτης, και μπορεί αυτό να το συνεχίσει και στον ΠΑΟ. Ωραία. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Okay, Piotr, thank you very much. Thank you very much. Okay, bye. Goodbye. Αυτά από τον κύριο Καμιενίτσκι και όσα μας είπε για τον Μουλέν. Κρατάμε, Νίκο, ότι δημιουργικά είναι ένα οχτάρι, ένας ομαδικός παίκτης με καλές πάσες, με καλή οπτική του αγώνα, με πολλές key πάσεις προς την άμυνα των αντιπάλων, δεν τις λες ασίστ, δεν είναι τελική, ας πούμε, είναι η πάση πριν την τελική, ας πούμε, κάπως έτσι. Είναι η πάσα που δημιουργεί ανισορροπία στην αμυντική διάταξη του αντιπάλου. Τις μετράνε αυτές στην Αγγλία. Παντού τις μετράνε όλα τα επαγγελματικά προγράμματα. Ωραία, έχουν βασικό ρόλο στα key passes όλων των παικτών. Το ότι εμείς είμαστε κατσαπλιάδες στατιστικά δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι σημαντικό. Θα μπει και αυτό κάποιο και σε εμάς, εντάξει. Εγώ έκανα μια συμφωνία με μια εταιρεία για να τα βλέπω. Λοιπόν, και θα τα έχουμε στο ΠΑΟΚ 24 σύντομα. Αμυντικά όχι τόσο πολύ δυνατός. Ήθελε πάντα ένα παίκτη δίπλα του ως ένα εξάρι. Αυτό που και εμείς είχαμε συνηθίσει, ότι είναι ένα εξάρι πιο αμυντικό γενές, είναι ένα οχτάρι πιο επιθετικό. Αυτό μας περιγράψε και στη Λέγκια ότι συμβαίνει. Εγώ θα κρατήσω την επιφύλαξη, ενώ είναι καλός παίκτης, από παντού αυτή η πληροφορία μου έρχεται, ότι πάντα είχε έναν πιο αμυντικό γενή δίπλα του. Ναι. Δεν τον λες αρχηγό, δεν τον λες leader της ομάδας. Σας λένε. Ναι. Έμαθα αγγλικά, συνεννοείται καλύτερα το τελευταίο διάστημα και έχει κάνει καλό δίδυμο με τον Πρίγκοβιτς, που μπορεί να συμβεί αυτό και τώρα στον ΠΑΟΚ. Είναι
κλασική αυτή η περίπτωση του γκολ που βάλανε στη Ρεάλ με τον Μπρίγκοβιτς να στρώνει και τον Μουλέν, ο οποίος εκτελεί και στη μένα, να σουτάρει από μακριά. Δεξί πόδι κι αυτός βέβαια. Ωραία. Νίκο, να τα πούμε και λίγο μετά για τον σπουδαίο αγώνα του ΠΑΟΚ με την Νεπτούνας. Και την πολύ καλή σκηνοθεσία στο βίντεο που έδωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ στη δημοσιότητα. Σπιλμπέκ. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Έτσι πρέπει. Ναι, ναι. Οκ, Νίκο, ευχαριστούμε. Αρχικά. Αυτά για τον Γάλλο, κάποια πρώτα στοιχεία από τον δημοσιογράφο που τον έβλεπε στη Λέγκια. Ο Γάλλος που έρχεται στην Αθήνα και εκεί θα γίνουν όλες οι τελικές διαδικασίες της μεταγραφής. Λέγαμε για τα ιατρικά νωρίτερα. Εκεί κανονίζεται να γίνουν κάποιες τέτοιες εξετάσεις. Τώρα δεν είναι το κέντρο του ΠΑΟΚ, δεν είναι, αλλά έτσι όπως πήγε το πράγμα θα γίνουν εκεί οι πλέον απαραίτητες. Θα γίνουν κάποιες εξετάσεις. Σποντάρεις, γιατί είναι ένας παίκτης, ότι είναι ένας παίκτης που έχει 90 λεπτά κατά βάση στην καριέρα του. Ναι, δεν έρχεται στη βάση του ΠΑΟΚ, που είναι όλα εδώ υπό τον έλεγχο. Θα γίνουν, έτσι ενημερωνόμαστε τώρα. Και ο Μιχόγιβιτς θα αφηχθεί στην Αθήνα. Και εκεί θα υπογράψει, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η μετακόμιση του ΠΑΟΚ, τον ανθρώπο του. Στην Αθήνα πήγαν κάποιοι για τον Κουρμπέλη, πηγαίνουν και άλλοι τώρα για τους άλλους δύο ποδοσφαιριστές. Μια και είμαστε μία και μισή, πλησιάζει, λίγες ώρες πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Φίλος κάνει χιούμορ και γράφει ότι μια χαρά λέει ακούγεται για backup του Σάχοφ. Ο Σάχοφ είναι πάρα πολύ χρήσιμος παίχτης για τον ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ χρήσιμος, έχει πλεονεκτήματα, πραγματικά. Και στο Αλίνο μπήκε βοήθησε. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Για τον ρόλο, για να έχει έναν ρόλο όπως και ο Μπίσεσβαρ. Για να έχει έναν ρόλο στον ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που συμβιβάζονται με περιορισμένο ρόλο, είναι χρήσιμοι παίκτες. Λοιπόν, φίλος γράφει 371. 38 είναι οι πρωτοκλασσάτοι παίκτες του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Χωρίς να υπολογίσουμε Μιχόγεβιτς, Μουλέν και Χατσερίδη. 38. Δεν. Χρυσέ στιγμές στη μεσημέρα. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό που γίνεται. Δηλαδή προσπαθώ να είμαι λίγο. Είναι το βίντεο που είπες για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι. Τι βίντεο είναι αυτό, με φάσεις διαιτητικές. Ναι, ναι. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δημοσίευσε βίντεο με 13 εσφαλμένα σφυρίγματα των διαιτητών μόνο από το πρώτο μέρος του αγώνα του Προμηθέα. Γιατί πουλάνε και τρέλα αυτοί, δεν πάνε να φτιάξουν γραφικούς. Μπράβο, ωραία. Οι μελοκαματιάριδες. Θα το δούμε στην πορεία. Ναι. Το δούμε στην πορεία. Όταν θα πάμε στα μπασκετικά. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε, νομίζω τα αναφέραμε όλα για το τι συμβαίνει για τους παίκτες που φέρνει ο ΠΑΟΚ, τις επιλογές που έχει κάνει για την άμυνα, τον νεαρό Βόσνιο, τον Μιχόγεβιτς, που έχει μια ευκαιρία να παίξει και στα χαφ, αλλά στην έκτακτη ανάγκη, δηλαδή στόπερ είναι. Δεν είναι 50-50, είναι στόπερ που λόγω τεχνικής θα μπορούσε κάποτε να παίξει στα χαφ. Έχει εξηγηθεί το σκεπτικό της απόκτησής του, έτσι όπως προτάθηκε και από τους ανθρώπους που έφεραν τον Τσίμιροτ. Για τον Τιμπό Μουλέν, ένα οχτάρι, όπως περιέγραψε και ο Λουτσέσκου, ο οποίος Μουλέν, για να δούμε λίγο πότε έπαιξε τελευταίο παιχνίδι, νομίζω ότι έχει ένα διάστημα που δεν αγωνίζεται, άρα όπως και ο Αζεβέδο για παράδειγμα που είχε καιρό να παίξει, όχι λόγω τραυματισμού, λόγω της Αχτάρ και του προγράμματός της. Λοιπόν, για να δούμε πότε τελευταία φορά έπαιξε και ο Μουλέν, για να κάνουμε υποθέσεις βέβαια για την ετοιμότητά του, γιατί ήταν στην προετοιμασία. Εξάλλου έχει, ο Λουτσέσκο έχει προαναγγείλει το ότι όποιος και να έρθει δεν υπάρχει περίπτωση να μπει άμεσα να αγωνιστεί,
γιατί η ομάδα του είναι πολύ οργανωμένη, παίζει κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να το μάθει και όποιος καινούριος αυτό το συγκεκριμένο που παίζει ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Μουλέν που γεννήθηκε, έχει γεννήθει πριν από λίγο, Ιανουάριο του 90, 28, 1,74, ωραία όλα αυτά. Φέτος είχε 26 παιχνίδια, 3 γκολ, 1 ασίστ και τελευταίο μάτς του Μουλέν ήταν στις 16-12. Ναι, 16-12 στο πρωτάθλημα, μια ήττα της Λέγκια από την Βίσλα Πλοκ. Ωραία. Έχει δηλαδή ένα μισή μήνα να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι. Το σημειώνουμε και αυτό για να δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστεί να μπει στον ΠΑΟΚ. Ο φίλος μας διορθώνει, δεν κάνουν καμία πλάκα για τον Σάχοφ. Δημιουργικά δεν μπορείς να πάρεις κάτι παραπάνω από τον Σάχοφ που έχει 5 συν γκολ και ασίστ τον χρόνο και είναι και πιο ψηλός, οπότε βοηθάει στη μένα. Δημιουργία δεν είναι μόνο το γκολ και ασίστ. Το γκολ και ασίστ είναι το τελευταίο στάδιο της δημιουργίας. Δημιουργία έχει και ο Τσίμιροτ. Πολύ καλό κράτημα μπάλας, πολύ καλή προώθηση παιχνιδιού. Δεν είχε γκολ και ασίστ. Δεν το λες όμως κακό δημιουργικά. Τον παίχτη που κρατούσε την μπάλα πιο σίγουρα από τον καθένα στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, φίλος ρωτάει αν θα είναι έτοιμος. Άρα, είναι ο φίλος που μας έγραψε ότι ήταν 16-12 το τελευταίο παιχνίδι και εγώ το έψαχνα. Την καλημέρα μας και στον Παρασκευά. Επιμένει ο άλλος ο φίλος για το ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να δώσει τον ατρόμητο στους δανεικούς. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Κλείνουμε. Όπα, για να δούμε πληροφόρηση. Μάλιστα. Στα γραφεία του ΠΑΟΚ μας ενημερώνει η Αγάπη Γαβριλίδου, είναι και ο Λέοβατς. Για να δούμε αν υπάρχει εξέλιξη με ομάδα ή αν θα μείνει ελεύθερος ή οτιδήποτε άλλο με τον Κροάτη που έχει ξεμείνει, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ με όλα αυτά που υπόθηκαν το Δεκέμβριο. Άρα, στα γραφεία είναι και ο Λέοβατς, είναι και ο Κωνσταντινίδης. Σε λίγο θα πάμε και πάλι στα γραφεία του ΠΑΟΚ να δούμε τι προκύπτει και φυσικά θα έχουμε ενημέρωση με το που βγουν οι παίχτες τι αποφασίστηκε. Κάποιοι, τι έγινε? Καλησπέρα και πάλι. Μέχρι να γίνει το ρόστερ 28 παίχτες δεν φεύγεις από εκεί, να ξέρεις. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρεις. Το έχω καταλάβει, Σταύρο. Δεν αυτό. Υπάρχει περίπτωση. Πάρε και ένα αντίσκηνο. Τι είναι, καλά είστε? Είμαστε. Έχω καφέ, έχω σκιά, μια χαρά είναι. Σκιά, χειμώνας είναι. Ήλιο ψάχνουμε. Έχει ζέστη, Σταύρο, σήμερα. Έχεις διέξω καθόλου? Ναι, από το σπίτι μου μέχρι εδώ. Έχει ζέστη σήμερα. Τέλος πάντων. Καλά. Για πες. Το νεότερο σε σχέση με πριν είναι ότι επάνω στα γραφεία αυτή τη στιγμή, εκτός από τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, είναι και ο Μαρίν Λέοβατς. Προφανώς είναι και αυτός σε συζητήσεις έτσι με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αναφορικά με το μέλλον του. Έτσι κι αλλιώς ο Λέοβατς ήταν από τους παίκτες που βρίσκονται σε συζητήσεις το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε τώρα τι θα συμβεί και με αυτή την περίπτωση. Δεν έχουν φύγει ούτε ο Κωνσταντινίδης ούτε ο Λέοβατς, έτσι? Όχι, όχι, όχι. Και ο Λέοβατς είναι εδώ πολύ πριν από τον Κωνσταντινίδη, από ό,τι μαθαίνω. Δηλαδή πρέπει να έχει κλείσει σίγουρα ώρα, μια μισή ώρα, ναι, εδώ πέρα. Είναι και ήδη ακόμη επάνω. Από εκεί και πέρα δεν έχει φανεί ο Μιστακίδης εδώ στα γραφεία. Μήπως είναι τα γραφεία της ΣΑΕΚ, να κάνουμε ένα τηλέφωνο, τίποτα, μήπως τα γραφεία της Κέρκυρας, του Πλατανιά, κάπου να ξέρουμε. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα σήμερα στα γραφεία των ομάδων. Βέβαια. Από ό,τι έχουμε καταλάβει. Αλλά δεν αποκλείεται στις επόμενες ώρες, τέλος πάντων, να έρθει και αυτός εδώ, γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχει κινητικότητα εδώ στην Τούμπα. Είπαμε, οι δύο είναι πάνω, παραμένουν πάνω. Και θα δούμε τι θα συμβεί. Οπότε νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα είναι όταν θα κατέβουν και ο Κωνσταντινίδης και ο Λέοβατς και αν θα μας πούνε κάτι για τις συζητήσεις. Okay. Προς το παρόν αυτά από εδώ. Νομίζω ότι θα έχουμε και συνέχεια. Να είσαι καλά, αγάπη, τα λέμε και στην πορεία. Γεια σας. Περιμένοντας για τους δύο που είναι εκεί, για τους άλλους δύο που ήταν να πάνε στον Παναθηναϊκό.
Ο Σταύρος βάζει μεγάλο στοίχημα ότι ο Κουρμπέλης δεν θα πάει Σαμπτόρια. Έτσι υποστηρίζει. Και αν θα πάει, θα πάει με 500 χιλιάρικα στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω. Μπορεί να τα δώσει ο ίδιος Αποστολόπουλος. Τα έχει πάρει απαλού. Πώς θα το δεχτεί ο Παναθηναϊκός αυτό. Πώς θα το δεχτεί αυτό. Γιατί και τι μπορεί θα να κάνει. Θα έπαιρνε 1,5 να πάρει 500. Και τι, ποιος είπε σένα ότι θα έχει επιλογές. Εγώ σου είπα από την αρχή τι πιστεύω. Θεωρώ ότι ο Αποστολόπουλος χαλάει τη μεταγραφή επίτηδες για να τον πάρει ελεύθερο. Και με κάποιον τρόπο έχει ψημένο τον παίκτη. Πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο μπάσκετ, Νίκο Μοσχοβίτης, στη Ραμή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και πάλι. Λοιπόν, για τον, όμιλο, για τον όμιλο του ΠΑΟΚ, χθες η Ventspils έκανε το αναμενόμενο, κέρδισε στην Ιταλία. Ναι, το πάλεψαν τα παιδιά εκεί της Ορλαντίνα μέχρι το 33-34, αλλά βάλαν 2-3 τρίποντα μετά η Ventspils και ξέφυγε. Mm-hmm. Άρα ο ΠΑΟΚ πάει για 2 νίκες. Και σήμερα και την άλλη εβδομάδα. Τι να πούμε σήμερα, είπαμε. Σήμερα 7.30. Σήμερα 7.30, ναι, σωστά. ΠΑΟΚ Νεπτούνας. Η συγκεκριμένη ομάδα δεν είναι τόσο δυνατή όσο το πρώτο παιχνίδι. Όχι. Έχει αλλάξει το ρόστερ της. Έχουν φύγει τρεις πολύ σημαντικοί παίχτες στο ξεκίνημα της ζώνης. Έχει περάσει βέβαια καιρός από το που έχουν γίνει αλλαγές. Οπότε έχει προσαρμοστεί σχετικά. Έχει χάσει σε ποιότητα σε σχέση με την ομάδα που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο. Αλλά είναι η ομάδα η οποία είναι στην τρίτη θέση. Είναι η ομάδα η οποία, νομίζω, έχοντας και έτσι ένα μαξιλαράκι ασφαλείας από τις νίκες του πρώτου γύρου, έχει δύο νίκες απόσταση πριν από τη σημερινή αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ. Και είναι μια ομάδα η οποία θέλει την νίκη σήμερα ή θέλει την νίκη τέλος πάντων σε ένα από τα δύο εναπομείνοντα παιχνίδια, ούτως ώστε να εξασφαλίσει την τρίτη θέση. Απλά επειδή παίζει τελευταία αγωνιστική με την Τενερίφη εντός έδρας, ίσως να στοχεύει περισσότερο σε αυτό το μάτς σήμερα. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ θέλει σίγουρα τη νίκη, ούτως ώστε να είναι μαζί με τη Ventspils στις 6 νίκες μετά το τέλος σημερινής αγωνιστικής. Η λογική λέει ότι σαλόν δεν θα κερδίσει μέσα στην Ισπανία την Τενερίφη και γενικά θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να αποφύγει μια ισοβαθμία με τη Σαλόν, γιατί δεν έχει τη διαφορά. Σήμερα αν καταφέρει να κερδίσει, αν καταφέρει να πάρει και το σύν 10 και τους 14 πόντους διαφοράς του μάτς, θα είναι ακόμα καλύτερα για αυτόν, αν μπορεί να το καταφέρει. Σε πρώτη φάση αυτό που θέλει είναι η νίκη, ούτως ώστε να ξέρει ότι εφόσον πάει η τελευταία αγωνιστική μέσα στη Λετωνία και κερδίσει, ότι είναι στην επόμενη φάση. Δηλαδή να κρατάει την πρόκριση στα δικά του χέρια. Η Νεπτούνας τελευταία παιχνίδια έχει ήττα 23 πόντους από την Τενερίφη, ήττα από τη Σαλόν με 5 πόντους, κέρδισε στην Ventspils με 15 πόντους, ναι. Έχασε εντός με 16 πόντους από τους Γερμανούς, έχει πολλά πάνω κάτω. Έχασε από την Καζιαντέπ στην παράταση. Αυτό μας είπε, νομίζω. Ναι, έχασαν από την Καζιαντέπ. Κέρδισαν με 30 φεύγα την Ορλαντίνα. Είναι λίγο απρόβλεπτη. Είναι λίγο... Ήταν σταθερή στα πρώτα μάτς. Τώρα είναι λίγο πάνω κάτω. Απλά τις έφυγαν τρεις πολύ σημαντικοί παίχτες. Ναι. Έχουν και μπροστά τους στα μέσα Φεβρουαρίου, αν θυμάμαι καλά, έχουν το Final Four στη Λιθουανία που το διοργανώνουν αυτοί του κυπέλλου. Οπότε έχουν και αυτό το πράγμα έτσι, όχι στο πίσω μέρος του μυαλού τους, αλλά είναι ένας στόχος ουσιαστικά. Απλά η Νεπτούνας δεν αποκλείεται ακόμα και με δύο ήττες να είναι στην επόμενη φάση. Γιατί έχει 7 τώρα που μιλάμε. Αν σκεφτούμε ότι και ο ΠΑΟΚ και η Ventspils και η Σαλόν αυτό το 7 θέλουν για να περάσουν στην επόμενη φάση, ίσως οι Λιθουανοί και με δύο ήττες να είναι στην επόμενη φάση. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα έχει μια επιτροπή στις νίκες. Γιατί κέρδισαν δύο φορές τη Ventspils. Ναι. Επίσης, ο ΠΑΟΚ ψάχνει και μια καλύτερη εμφάνιση σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της προηγούμενης εβδομάδας, που είχε τρεις εκτός εδρασίτες. Η αλήθεια είναι, δεν είναι και τόσο ωραίο αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα, τουλάχιστον το βλέπουμε το τελευταίο καιρό, ότι στην έδρα του παίζει καλύτερα, έχει και καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερο μπάσκετ παίζει, είναι ξεκάθαρο, και σε κάτι τέτοιο προσδοκά και σήμερα, δηλαδή να κάνει ένα από τα παιχνίδια που έχουμε δει το τελευταίο καιρό να κάνει στο Παλατάκι και να πάρει την νίκη.
Αυτός είναι ο στόχος. Κάποιο πρόβλημα αγωνιστικό δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που και ο Μαργαρίτης προπονήθηκε και χθες και σήμερα το πρωί έκανε κανονικά ένα χαράραμο που έκανε η ομάδα στο γήπεδο. Είναι πλήρης ο ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι να δούμε αν μπορεί να έχει την εικόνα που βλέπουμε στα τελευταία του εντός έδρας παιχνίδια, ανεξαρτήτως αντιπάλου, θα πω εγώ. Και με αντιπάλους πιο έτσι, χαμηλού επίπεδου που είχε τον προηγούμενο καιρό και με αντιπάλους που είναι πάνω κάτω στο δικό του επίπεδο, όπως νομίζω ότι είναι η Νεπτούνας πλέον, και με αντιπάλους καλύτερο επίπεδο όπως ήταν με τον Ολυμπιακό. Στο Παλατάκι καταφέρνει να έχει το μάτι εκεί που θέλει αυτό. Το πρόβλημά του είναι όταν φεύγει από εκεί, που αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα. Να μιλήσουμε και λίγο στοιχηματικά. Ναι. Διπλό Λούτζεσκ που το βλέπεις. Γκαζαντέπ. Η λογική λέει πως ναι. Πάω κάσο βλέπεις. Κάτι 6,5 έχω δει στο handicap. Είναι λίγο περίεργο το handicap. Όχι, αλλά δε στα ίσα, ρε. Είναι πιθανό. Α, ναι, φυσικά. Ναι. Αβελίνο, μείον 11,5 βλέπεις. Είναι πιθανό, είναι πολλά με λίγα αυτό το μάτς. Ναι, ωραία, πάμε παρακάτω. Over 152,5 στο Τενερίφη Σαλόν βλέπεις. Περίμενε λίγο να κάνω τους ιδιασμούς στο κεφάλι πόσο πάει αυτό. Πρέπει να πάμε 76-76, ας πούμε. 90-70, ναι. Πιθανό, ναι. Ωραία. 10 ευρώ τη βάλω αυτή, ναι. Ναι, γιατί όχι. Πάμε παρακάτω. Περίμενε, κάτσε. Ρε. Άντε. 70 παίρνω μόνο με 10. Περίμενε να βάλω 15. Βάλε 1000. 15. Θα κάνω 100, ρε. Άντε, λοιπόν, Νίκο. Ευχαριστώ, Νίκο. Πάμε στο βίντεο που ανέβασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πολύ καλή σκηνοθεσία. Γιατί επέλεξαν αυτή την τακτική. Για να σου δείξουν πώς πέταξαν τον ΠΑΟΚ εκτός αγώνα, ρε φίλε. Τι, γιατί. Είναι ένα ακόμα βήμα, δεν είναι το πρώτο. Ήταν αρχικά η ανακοίνωση την επομένη του αγώνα με τον Προμηθέα. Η δηλώση ήταν του Παπαθεοδόρου. Στη συνέχεια. Ναι, οκ, okay, ήταν σε πρώτη φάση η δηλώση του Παπαθεοδόρου, σωστά. Η ανακοίνωση που. Εντάξει, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πολύ σπάνια θα βγάλει ανακοίνωση για διαιτησία. Έτσι, αλλά εντάξει, φέτος είχε διάφορες αφορμές για να το κάνει. Απλά με τον Προμηθέα ήταν το τελευταίο κομμάτι. Εντάξει, το Λαύριο κάνουν όργια, ρε. Όργια κάνουν, ναι, το Λαύριο. Συμφωνώ. Γιατί στην Αμαλιάδα τι έγινε. Ναι, στην Αμαλιάδα παίζαν οι άλλοι με σβηστά τα φώτα. Για να περιγράψω στον κόσμο που δεν βλέπει, αν και εσύ να δει το βίντεο, είναι 13 φάσεις, όλες από το πρώτο ημίχρονο. Μόνο είναι, από το πρώτο. Πρώτο ημίχρονο. Ημίχρονο δεκάλεπτο, ρε. Ημίχρονο. Ναι. Το αγώνα. Δεν υπάρχει καμία υπερβολή σε αυτά που γράφουν, γιατί έχει και σχόλια στις φάσεις. Είναι. Ταράκι, τα βήματα είναι 8. Φοβερά αυτά που έχουν γίνει. 8 βήματα είναι. Τεχνικές ποινές. Σήμερα έχει κλήρωση, παύλα συνεδρίαση της ΚΕΔ για την επόμενη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ έχει στείλει εκεί μια διαμαρτυρία. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα συζητηθεί το δικό του ζήτημα, γιατί τη Δευτέρα στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έγιναν όργια και εκεί. Πόπο ρε φίλε, το είδα. Αυτό που κάνει αυτός ο Παναγιώτου δεν υπάρχει, είναι εντάξει, το επιστημονικό, το έχει ξεπεράσει. Δεν το ξέρει τον Παναγιώτο. Το ξέρει τι μας έκανε. Και εντωμεταξύ, το φοβερό με το συγκεκριμένο είναι ότι τον ξέρουν όλοι. Ότι είναι, ότι είναι θέμα Παναθηναϊκού. Αυτά που κάνει καλά του Ολυμπιακού είναι ασύλληπτα. Έχει σφυρίξει 15 ή 20 φορές, είναι όλα κατά του Ολυμπιακού και είναι όλα ύποπτα. Όλα. Όλα, ξέρουν όλοι. Ξέρουν όλοι τι εστί ο συγκεκριμένος, έτσι. Ναι. Ποιος είναι. Και όμως και σφυρίζει κανονικά και ορίζεται σε παιχνίδια καλή ώρα, παντέρι και σου μάθηκε Ολυμπιακός. Ωραία. Και καμιά φορά μπορεί να τιμωρηθεί μια-δυο αγωνιστικές. Αυτό λίγα και είπανε του Ολυμπιακού. Λίγα είπανε, πραγματικά. Εγώ το σφυρίζω πολύ, δεν ξαναδεί έτσι, ναι. Ναι. Είναι όλα στοχευμένα, είναι όλα. Εδώ είναι σαν το ΠΑΟΚ, ναι. Έτσι έγινε και στον ΠΑΟΚ στην Πάτρα. Απλά εντάξει, είναι. Προμηθέας, μα στο ντέρμπι, ωραία, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη περίοδο δεν μπορούσε να βάλει τόσο παιδιά καλά, έβαζε πάνω με πολλές. Το πάλεψε και πολύ ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω τώρα, σήμερα λογικά θα μονοπολίσουν αυτό το ενδιαφέρον, γιατί μετά από τέτοια μάτς έχουν και εκπροσώπους στην ΚΕΔ και γίνεται μάχη συνήθως. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν την επόμενη αγωνιστική, ας πούμε, για παράδειγμα, τώρα σε αυτή που έρχεται, δεν θα μπει ο Σόμος, λέω ένα όνομα, ή δεν θα μπει, ξέρω εγώ, η Τσαρούχα από τη δεύτερη διετήση, ο Παντελής Ψανατρίτος. Αλλά η λογική λέει ότι ξανά στη μεθεπόμενη θα επιστρέψουν σαν να μην τρέχει τίποτα, γιατί η ΚΕΔ δεν τιμωρεί κανέναν, δεν ανακοινώνει ποτέ καμία τιμωρία. Ναι. Ξέρουν όλοι ότι όταν είναι να τιμωρηθεί κάποιος, σιωπηρά μένει μια αγωνιστική έξω, άντε δύο το πολύ, και μετά επιστρέφει. Και σαν να μην τρέχει τίποτα κανονικά.
δεν κουνιέται κανένας. Εσύ όμως από πού είναι. Από πού είναι, είναι καλή ερώτηση. Νομίζω είναι από την Κρήτη. Αλλά δεν το λέω με σιγουριά. Επίσης, οι δύο ομάδες οι οποίες τέλος πάντων πάνε καλά από τις μικρομεσαίες είναι και αυτές που είναι και οι πιο αβανταδόρικες στην διαιτησία. Και το Λαύριο και ο Προμηθέας έχουν πάρει σμπρουξίματα. Αρκετά. Ο Προμηθέας και τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στο παιχνίδι που την κέρδισε γύρισε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν πίσω. Ωραία. Ναι. Ο τρόπος ο οποίος γυρνάει το παιχνίδι είναι επιστημονικός. Ωραία. Και επίσης, στις αρχές σεζόν τον Άρης είχε χάσει 30 πόντους μες στην Πάτρα. Οι 30 πόντοι έφυγαν στην τρίτη περίοδο. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι παίζονταν. Στο πρώτο ημίχρονο λοιπόν, το τι γινότανε σε εκείνο το μάτς, υπέρ του Προμηθέα και κατά του αντιπάλου του, ήταν φοβερό. Όχι, εμένα μου έχουν πει ότι και τον Άρη τον κυνηγάνε για να τα λέμε όλα. Γιατί συνήθως αυτοί κλαίγονται χωρίς λόγο. Αλλά αυτή τη φορά όντως τον κυνηγάνε. Για κάποιο λόγο. Αυτό το οποίο λέω για τη διαιτησία και είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή δεν ξέρουμε αν τιμωρείται κάποιος. Έτσι, δεν το ξέρουμε. Ναι. Πιθανολογούμε. Δηλαδή όταν κάποιος δεν ορίζεται, λες τι έγινε στο προηγούμενο. Όταν κάποιος παίρνει ρεπό, ναι, λες ναι, μπορεί ήταν και εκείνο. Να. Α, έβγαλε ανακοίνωση ο Φάρος, ένα παράδειγμα που έβγαλε πριν κάνα δύο αγωνιστικές, τρεις πότε ήτανε. Ωραία, δεν έπαιξε το επόμενο, μάλλον τον έχουν τιμωρήσει. Δεν ξέρουμε τι γράφει, αν υπάρχουν εκθέσεις των παρατηρητών, δεν το ξέρουμε. Ναι. Τι γράφουν οι εκθέσεις αυτές όταν έχει γίνει κάτι. Ωραία, το οποίο αυτό εντάξει, έτσι και έως δεν γίνει να το μάθουμε επισήμως. Ωραία, αλλά υπάρχει έκθεση. Τιμωρείται κάποιος. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Το μόνο που ξέρουμε είναι υποθέσεις. Ωραία. Και δεν ασχολείται κανένας. Όχι δεν ασχολείται κανένας. Περνάει μετά από λίγο καιρό ηρεμή η κατάσταση, επιστρέφουν οι ίδιοι και είναι το ίδιο ζήτημα. Και η διαιτησία στο πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ κακή. Πολύ χαμηλό επίπεδο. Σε πολλά παιχνίδια. Και πλέον η διεκτίβα είναι τέτοια. Είναι αυτό που βλέπουμε σε αυτό το βίντεο που έχει ανεβάσει η ΚΑΕ. Είναι στο πρώτο ημίχρονο. Ωραία. Δηλαδή, όταν τελειώνει το παιχνίδι, άμα δει κανείς τα στατιστικά και του Προμηθέα πάω κάμα τα στατιστικά. Όλα καλά, ναι. Θα δει και μοιρασμένα φάουλ και μοιρασμένες βολές και θα πει τι φωνάζει το παιδί. Άμα δεν έχει δει το παιχνίδι, ωραία, θα πει τι φωνάζει το άλλο. Γιατί οδύρεται. Γιατί όταν το μάτς παίζεται, ο άλλος πάει σε 15 πόντους. Μετά πώς θα γυρίσει το μάτς, δεν γυρνάει. Τέλος πάντων. Ωραία. 7,5 ώρα μείνουμε στο παιχνίδι το σημερινό που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε κάποια απουσία. Παίζουν όλοι. Όχι, όχι. Όλοι μέσα είναι. Όλοι μέσα και Μαργαρίτης κανονικά. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε. Θα σε ακούσουμε αργότερα με την περιγραφή του αγώνα. Αυτά για το μπάσκετ. Στις 9 πάμε το βόλεϊ στην τηλεόραση. Στις 6 το handball. Άρα είναι πολύ γεμάτη ημέρα. Μαζί και με τα μεταγραφικά. Προσέξτε. Από τώρα για τα επόμενα λεπτά, οι 10 πρώτοι που θα τηλεφωνήσετε στο 23-12-87-888 κερδίζετε στήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Νεπτούνα στο μπάσκετ. Οι πρώτοι 10, ας έχετε μαζί σας ταυτότητα τον αριθμό και το ΆΜΚΑ, για να μην χάσουμε χρόνο. Οι 10 πρώτοι στο 23-10-27-888 για να είναι σήμερα στο παλατάκι, στο πολύ κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αυτά προς το παρόν από την επικαιρότητα γύρω από τα θέματα του ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις της ΠΑΕ για τους παίκτες που πρόκειται να υπογράψουν. Από περιέργεια περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη με τον Κουρμπέλη και αν πράγματι θα πάει στη Σαμπτόρια ή αν είναι ένα τρίκ για να τρυπήσει τον Παναθηναϊκό εις βάρος υπέρ μάλλον άλλων ομάδων. Σκηνικό, ναι, που έχει στηθεί έτσι. Συνέχεια με φουλ επίθεση εδώ στον Λίμπερο. Την επόμενη ώρα με Κώστα Βασιλόπουλο, με Γρηγόρη Ατρίδη. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.